feel it, I can feel it, just like someone new is stood in my shoes. Όταν τον είδε ο Νίκος Φόσκολος στην οντισιόν που έκανε για ένα μικρό ρόλο στην ταινία Λεωφόρος του Μίσους, του είπε «Μου κάνεις, αλλά για το ρόλο του πρωταγωνιστή». Ο Φίνος δεν δίστασε να του προτείνει εξαετές συμβόλαιο, το οποίο και υπέγραψε αμέσως. Και κάπως έτσι, ο Νίκος Γαλανός έγινε ο τελευταίος ζεν πρεμιέ που έβγαλε η Φίνος Φιλμ. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι, δίπλα στην αείμνηστη Τζένι Καρέζη. Έγινε όμως γνωστός όταν έπαιξε στο πλάι της εθνικής μας στάρ, της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Εξάλλου, όπως λέει και ο ίδιος, όποιος έπαιζε δίπλα στην Αλίκη γινόταν στάρ. Δεν ήταν όμως όπως όλοι οι στάρ της εποχής του. Ήταν γοητευτικός και σοφιστικέ, γνήσιο αρσενικό και τζέντλεμαν μαζί, χαμηλών τόνων πάντα και ακριβοθόρητος. Έχει παίξει σε 45 θεατρικά έργα και 40 κινηματογραφικές ταινίες, ενώ τα σύριαλ στην τηλεόραση ξεπερνούν τα 30, όλα μεγάλες επιτυχίες. Είναι η εντύπωσή μου ή ομορφαίνεις κάθε μέρα και περισσότερο? Είναι η εντύπωσή μου ή η φυλακή σε έχει κάνει κόλακα? Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Αυτό το φουλάρι σου πάει τέλεια, τέλεια. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αλίκη τον θεωρούσε εξαιρετικό πλάσμα, ενώ η Τζένι ζήλευε τον πράο χαρακτήρα του. Από την άλλη, ο Νίκος Κούρκουλος μιλούσε για έναν σπουδαίο συνάδελφο, που αν συνεργαστείς μαζί του, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει. Beautiful tango, take me by the hand. Ο Νίκος Γαλανός όμως δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν ούτε με την προσωπική του ζωή. Αν και παντρεύτηκε 2 φορές, τη μία μάλιστα με τη συνάδελφό του ηθοποιό Κατερίνα Μαραγκού και μια τρίτη φορά έφτασε ένα βήμα πριν τα σκαλιά της εκκλησίας με την Κάτια Δανδουλάκη, ποτέ δεν απασχόλησε τη δημοσιότητα. «Μου αρέσει να μιλάω με τη δουλειά μου και όχι μέσα από την προσωπική μου ζωή», λέει. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι μαζί με την κατά πολύ νεότερη του Έλενα Σαγανά. Πώς πήγε? Νομίζω καλά, δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο ούτε για εκείνον, ούτε για κανέναν. Καλά, εντάξει, δεν σκοτώσαμε και κανέναν. Μην είμαστε υπερβολικοί. Κάθε μέρα χωρίζουν άνθρωποι. Όχι μετά από τόσα χρόνια γάμου. Τώρα, τι θέλεις να μου πεις? Να ξαναγυρίσω στην Αντιγόνη, αυτό μου προτείνεις? Δεν είπα αυτό. Ούτε μετανιώνω για κάτι. Απλά να δώσουμε λίγο χρόνο σε όλους μας, να περιμένουμε, να κάνουμε λίγο υπομονή. Αυτό προτείνω. Να δώσω χρόνο σε αυτόν και να περιμένω όσο θέλει. Για μας όμως όχι. Πολλά χρόνια έκανα υπομονή. Τώρα ούτε μια μέρα παραπάνω. Φέτος τον απολαμβάνουμε στο σύριαλ του Α «Έρωτας μετά», ενώ από τον Οκτώβριο θα πρωταγωνιστεί στο θεατρικό έργο «Οι Φάλαινες του Αυγούστου» σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Καλησπέρα, κύριε Γαλανέ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σε ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκατε την πρόσκλησή μας. Χάζευα τώρα το βίντεο που έχουν ετοιμάσει συνεργάτες μας για εσάς και τις φωτογραφίες σας. Ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πώς νιώθετε εσείς, τι συναισθήματα σας προκαλεί όταν βλέπετε έτσι να γίνεται ένα γρήγορο πέρασμα από όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας σας? Τα συναισθήματα είναι διάφορα. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, τη μια χαίρομαι, κάτι μου αρέσω σε κάτι, την άλλη λέω πως είσαι έτσι μωρέ, από μέσα μου. Την άλλη, όχι, λέω, πάντα είχα ένα πρόβλημα να δω μια δουλειά μου. Είχα πρόβλημα. Είχα και μια διάθεση κριτικής και αυτοκριτικής αυτό όταν με έβλεπα. Ρώταγα τώρα. Ναι. Σας αρέσετε? Όχι, όχι. Και πολλές φορές συγχυζόμουν κιόλας και έφευγα. Σας συνοδεύει ένας τίτλος του Ζεν Πρεμιέ. Ναι. Χρόνια τώρα. Και ήθελα να σας πω κιόλας όταν σας είδα και από κοντά, γιατί okay, σας έχω δει σε δουλειές που έχετε κάνει. Σας έχει φέρθει πολύ όμορφα ο χρόνος. Ναι, είναι γεγονός ότι είστε ναι. Είστε σαν το κρασί. Ναι, είναι γεγονός ότι ναι. Μου έχει δώσει πολλά καλούδια. Σε κάποιες περιπτώσεις με αισθανόμουν γλυκανάλατο.
Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, ήταν πολλές φορές οι ρόλοι τέτοιοι, οι σκηνές τέτοιες, που κάποια της καθημερινότητας, λέξεις, φράσεις, αισθήματα, συναισθήματα κλπ, που είναι φυσιολογικά βέβαια στη ζωή μας, αλλά εγώ ήμουνα λίγο, το αισθανόμουν λίγο γλυκανάλατα και γλυκανάλατος και είχα πάντα ένα φίλτρο περίεργο. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, μετέπειτα που έμαθα κάποια πράγματα για τον εαυτό μου, ανακάλυψα ότι αυτό μπορεί να ήταν και από το περιβάλλον, το οικογενειακό μου περιβάλλον. Δηλαδή, εμείς στο σπίτι μας, δεν ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μητέρα μου είχαμε ποτέ αυτό που θεωρούμε φυσιολογικό, δηλαδή να αγκαλιάσω το παιδί μου, φιλιά, αγάπη μου, λατρεία μου, τι κάνεις, α, γύρισε να σου βάλω να φας, να κάνεις αυτό. Να... Είμαστε λίγο πιο αποστασιοποιημένοι, οι γονείς ήταν λίγο πιο αποστασιοποιημένοι. Αυτό γιατί, ήταν πιο αυστηροί, ήταν πιο... Όχι. Δεν ήταν πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Όχι, όχι, ήταν πολύ αγαπημένοι. Ήταν κουρασμένοι άνθρωποι και οι δύο, ο καθένας από διαφορετικές αιτίες, από την πλευρά του, με διάφορα θέματα. Εσύ το μόνο παιδί? Όχι, εγώ είμαι ο τελευταίος. Πώς αδέλφια? Ο τέταρτος. Οπότε εγώ μπαίνοντας στο χώρο του θεάτρου και κυρίως του κινηματογράφου πιο πολύ, στα σενάρια, στις σκηνές που πρέπει να πεις αυτά τα συναισθηματικά λόγια, ναι, αυτά, να αγκαλιάσεις το παιδί, τον αδερφό σου, την αγαπημένη σου, δεν ξέρω όλα αυτά. Και εμένα μου φαινόταν γλυκανάλατα όλα αυτά, γιατί... αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Στη ζωή σας... Μετά τα ανακάλυψα αυτά. Στη ζωή σας το εντοπίσατε αυτό, δηλαδή εσείς έχετε πάρει αυτό που έχετε διδακτική από την οικογένεια, είστε πιο τρυφερός, είστε όχι, ακόμα όχι, πολύ... Όχι στο βαθμό αυτόν τότε, αλλά το έχω ακόμα. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο τρυφερός. Δεν θα λέγω ότι είμαι τόσο τρυφερός. Θέλω να είμαι για πρώτη φορά ειλικρινής. Εγώ κάπου στα 35 μου, 40 μου, κάπου εκεί γύρω, ηλικία, τώρα είμαι 75 σχεδόν, έτσι. Είχα μια κουβέντα με τον μεγάλο μου τον αδερφό, που ήταν από άλλον πατέρα. Και εκεί μου είπε ένα γεγονός που αφορούσε τη μάνα μας, και πέρα από το σοκ που έπαθα, που δεν το ήξερα, εκεί αγάπησα τη μάνα μου. Δεν λέω ότι δεν την αγαπούσα μέχρι τα 35 μου. Δεν την καταλάβαινα. Η μητέρα σας ζούσε όταν ζούσε έγινε. Ακόμα, ναι. Ζούσε. Ναι, αλλά δεν μου το είχε πει εμένα ποτέ. Της είπατε ότι το γνωρίζατε? Όχι. Δεν της το είπα. Δεν της έδειξα πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι εκείνη καταλάβαινε. Και η μάνα πάντα καταλαβαίνει κάτι, γνώμη μου. Εσείς γίνεται ηθοποιός, γιατί ήταν αυτό που μπορεί να είχατε όνειρο από τότε που ήσασταν παιδί. Βρεθήκατε συγκυριακά σε αυτό το χώρο. Πώς καταλήξατε να γίνετε ηθοποιός? Όχι, το τελευταίο. Βρέθηκα Θέλετε συγκυριακά. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς? Ναι, βρέθηκα συγκυριακά. Δηλαδή, ούτε καν είχα σκεφτεί να γίνω ηθοποιός. Εσείς τι θέλατε να κάνετε όταν μεγαλώνετε? Εγώ, επηρεασμένος από κουβέντες που άκουγα και από την οικογένεια, είχα πει θα πάω θάλασσα. Θα γίνω ναυτικός. Λοιπόν, ναι, ναυτικός. Και ξαφνικά. Λέω, δεν πάω να γραφτώ σε δραματική σχολή. Έτσι, χωρίς να το έχετε... Έτσι. Και πήγα την άλλη μέρα και ξεκίνησα μαθήματα και μπήκα σε δραματική σχολή. Τελειώσαμε Ιούνιο-Ιούλιο που τελειώνουν οι σχολές που κλείνουν, που λέμε, τα σχολιά. Και πρέπει να ήταν αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί γύρω, με ένα φίλο μου και συμμαθητή μου και φίλο μου, ήμασταν κολλητοί, είχαμε αποφασίσει να φύγουμε στο εξωτερικό. Εγώ ήθελα Λονδίνο, εκείνος ήθελε Παρίσι. Για να κυνηγήσετε αυτή τη δουλειά? Ναι, για τη δουλειά, ναι, να πάμε για καριέρα εκεί που λέμε. Μαθαίνει ο άλλος αυτός, ο φίλος μου, ο Γιώργος, μου λέει, κάνουνε πρόβα στην Καρέζη, πάνε να δούμε. Πρόβα. Και στο διάλειμμα που κάνουνε, ένα αυτό που κάνουνε, κάναν πρόβα δηλαδή. Και με κοιτάζει εμάς δηλαδή μακριά και λέει, έρχεσαι πάνω. Ανεβαίνω εγώ πάνω στη σκηνή, το χάζω το γέλιο, το κλασικό, ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις που αισθάνεσαι στην αμηχανία που λέμε. Τελικά μου λέει, άσε το τηλέφωνο στο Λεμπέση, μήπως τύχει κάτι, ξέρω, κλεισμένος ο θείασος. Και την άλλη μέρα με παίρνει τηλέφωνο ο Λεμπέσης, την άλλη μέρα ακριβώς. Μου λέει, μπορεί να έρθεις μέχρι το μεσημέρι στο θέατρο που σε θέλει η κυρία Καρέζη. Λέω να έρθω. Πάω. Τι είχε γίνει? Υπήρχε ένας ρόλος μέσα που τον έκανε ο Βασίλης ο Μαυρομάτης, τον οποίο έδιωξε το Μαυρομάτη και μου τον έδωσε εμένα τον ρόλο. Και βγαίνω στο θέατρο.
και βρεθήκατε να παίζετε με την Τζέννη Καρέζη. Και βρέθηκα εκεί. Εκεί μέσα στα καμαρίνια που λέμε, θείασος μεγάλος, ο Μπάρκουλης, ο Μιχαλακόπουλος, ο Μοσχίδης, πολλοί κόσμος, ας πούμε. Ο Ανδρέας μου λέει, εσύ πήγαινε, δεν πας, μου λέει, από το Φίνο. Άμα σε δουν εσένα στο Φίνο, μου λέει, θα σε πάρουν αμέσως. Μετά από κάνα τρίμηνο, λέω, δεν πάω. Μου λέει, πήγαινε, θα πας στον Μάρκο το Ζέρβα. Του λέει, είσαι από μέρος μου. Και πήγα στον Μάρκο, εκεί με αγκάλιασε πραγματικά ο Ζέρβας. Και μετά από κάνα μήνα, με παίρνει τηλέφωνο, έλα εδώ, μου λέει, δίνει ρόλο σου ο Φόσκολος. Και έτσι με βλέπει ο Φόσκολος. Είχαν κλείσει τον πρωταγωνιστή, αυτόν που έκανα εγώ το ρόλο. Ήταν να τον κάνει το ρόλο, είχαν κλείσει τον Δημήτρη τον Ποταμί. Ο Φόσκολος με βλέπει. Πω, μου λέει, εσύ μου κάνεις για τον πρώτο ρόλο. Όμως τον έχει πάρει άλλο το ρόλο. Τι να κάνω τώρα. Μετά από δύο μέρες, με παίρνει τηλέφωνο ο Μάρκος, μου λέει, έλα, μου λέει, ο Φόσκολος τελικά θα κάνεις εσύ το ρόλο. Έκανα την πρώτη μου ταινία, Το Αστείο Κορίτσι, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στο Φίνο. Ήρθε έτσι οι συγκυρίες και η περίοδος που η Αλίκη ήθελε να μην κάνει άλλη ταινία με τον Δημήτρη, με τον Παπα Μιχαήλ δηλαδή. Και οπότε ήθελε να αλλάξει, ήθελε έναν νέο. Τη λέω, Φίνος, εγώ έχω ένα δικό μου που τον έβαλα τώρα. Δύο χρόνια ήταν που ήμουν εγώ περίπου. Με ήξερε η Αλίκη. Η Αλίκη ξέρει τα πάντα. Όλα τα άλλα ήταν παιχνίδια που μπορεί να μην ξέρω. Θυμάμαι, κάνω παρένθεση. Όταν πήγα στο θέατρο, υποτίθεται για να με δει για την ταινία που θα κάνουμε και με βλέπει. Το κακό με εμάς είναι τους πιο παλιούς που δεν σας ξέρουμε σας τα νέα παιδιά. Ήξερε και παρά ήξερε. Κοίταξε, η Αλίκη ήταν προχωρημένη. Δηλαδή, δεν υπήρχε ο συντηρητισμός που πολλοί άλλοι έτσι από το χώρο μας μπορεί να είχαν εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια. Ήταν πολύ προχώ. Δηλαδή, δεν είχε θέμα να βγει με ένα νεότερό της. Μία άλλη μπορεί να προβληματιζότανε, μα είναι πιο νέος από μένα ή πιο νέα ένας άντρας ή δεν ξέρω τι, θα ταιριάξουμε, θα κάνουμε, τι θα πει ο κόσμος, δεν ξέρω τι. Λέει, και δεν είχε τέτοια. Η Αλίκη ήξερε μόνο κατά πόσο εδώ μπορεί να πατήσει με έναν συνάδελφο, συνεργάτη ή όχι. Πήρε τότε το θέατρο Αλίκη. Οπότε μου λέει, θέλω να ξεκινήσουμε μαζί. Και ήταν και η τελευταία σας παράσταση, βέβαια. Μας. Και δηλαδή, έτσι βρέθηκα εκεί. Βρέθηκα σε πολλές στιγμές, στις πιο βασικές στιγμές της Αλίκης. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι, έχετε πρωταγωνιστήσει με την Αλίκη, με την Τζέννη και με άλλες όμορφες γυναίκες. Βέβαια, με την Μπέτη Λιβανού στο Η Αμαρτία της Ομορφιάς. Με πολύ ωραίες γυναίκες. Ναι. Χημεία σε ποιο προσωπικό επίπεδο σας είχε βγει ποτέ με κάποια συμπροταγωνίστριά σας, ειδικά με αυτές τις. Μεγάλη στάρ του κινηματογράφου. Μια πολύ καλή χημία είχαμε με την Αλίκη, η οποία δεν, ούτε εγώ ήμουν στο στυλ να το ανακοινώνω, να το μεταφέρω ή δεν ξέρω τι. Με την Αλίκη λέγαμε πολλά πράγματα που ούτε τα ξέρει ο κόσμος, ούτε θα τα μάθει ποτέ, γιατί εγώ δεν μεταφέρω. Ξέρεις, όταν κάνεις θέατρο και κυρίως σινεμά, δεν ξέρω για την τηλεόραση δεν θα το έλεγα τόσο. Πέφτει στην παγίδα του να κάπου, το ζήσεις και κάπου λίγο. Κάτι, ναι. Καλείσαι να ζήσεις την κατάσταση, δηλαδή κάνεις ένα ζευγάρι. Κάνεις εσύ τώρα, παίζεις και με τον παρτενέρ σου που είσαστε ζευγάρι και που είσαστε τρελά ερωτευμένοι. Το ζείτε και ταξιδεύετε λίγο, το προβάλλετε και στην προσωπική σας ζωή. Όσο και να, θα πρέπει να είσαι πολύ ψυχρός άνθρωπος, πολύ ψύχρα, για να μην κάπου να σε τσιγκλάει και μέσα σου. Εάν δεν σου αρέσει και κάτι αισθητικά στον άλλον τον άνθρωπο, μπορεί να πεις και κάτι με τσιγκλά. Γι' αυτό, ας πούμε, και στην προσωπική σας ζωή κάποιες από τις σχέσεις σας ήταν με συμπροταγωνίστριές σας. Η κυρία με την Κατερίνα Μαραγκού που παντρευτήκατε και όλες μετά, με την Κάτια Δανδουλάκη που παραλίγο. Με την Κάτια δεν ήταν, γιατί είχαμε σχέση πριν βγει. Όταν γνωριστήκαμε, δεν είχε παίξει. Εγώ την έβαλα την Κάτια και πρωτόπαιξε, ας πούμε. Και την έβαλα στην Καρέζη και έπαιξε. Εκεί πρωτοβγήκε η Κατιούλα. Απλά, και τώρα το συζητάω έτσι και απλά και καθημερινά, γιατί εγώ δεν είχα πει ποτέ για την Κάτια τίποτα. Ποτέ. Ποτέ δεν έλεγα για την προσωπική μου. Η Κάτια το είχε πει πριν κάποια χρόνια, οπότε άρχισε, ξέρεις, το μπλα μπλα. Οπότε μιλάω τώρα ελεύθερα και εγώ και ξέρω ότι δεν έχει και πρόβλημα. Τώρα πια. Είπατε ότι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχατε μοιραστεί πολλά πράγματα, έτσι, πολύ προσωπικά. Ξέρω ότι ήσασταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά
ήταν και εκείνος που την οδήγησε στο να μάθει ότι είναι, και, ότι είναι άρρωστη. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι πώς ξεκίνησε αυτό. Είχα διαβάσει κάποτε ότι είχατε πάει εσείς για δικές σας εξετάσεις. Ναι, ακριβώς. Και τελικά ναι, έτσι, κατέληξε και η Αλέκη. Είχαμε, πέσαμε τη μελωδία της ευτυχίας. Εγώ είχα καταλάβει από το κάνα δύο μήνες τελευταίο στο θέατρο. Ότι κάτι δεν πάει καλά με την ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί. Πώς το είχατε αντιληφθεί αυτό? Δύο πράγματα έτσι πολύ φανερά. Το ένα είναι κάποιες φορές δεν μπορούσα να τραγουδήσει. Mm-hmm. Δεν είχε δυνάμεις. Το δεύτερο στοιχείο ήταν, θυμάμαι που της κρατούσα το χέρι στη σκηνή, σε κάποιες σκηνές. Ήδερο, ναι. Και το χεράκι κάθε φορά το βλέπα, χέρι είχε γίνει χεράκι. Ξέρεις κάτι, και ένα ένστικτο, και λέω δεν πάει καλά. Παρόλο που εγώ ήμουν τότε σε μια περίοδο, εγώ είχα πάθαινα κάτι ζαλάδες τότε. Και όταν ζαλάδες λέω πέφτα κάτω. Και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Και την πρώτη εβδομάδα ή τη δεύτερη δεν θυμάμαι, της λέω της Αλήξη, εγώ θα πάω σε ένα κέντρο, σε ένα διαγνωστικό κέντρο να κάνω κάποιες εξετάσεις, να δω για τις ζαλάδες μου πάλι, να δω τι είναι. Μ' είχαν πιάσει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μπορεί να ήταν άγχος, μπορεί να ήταν πολλά διάφορα. Δεν έρχεσαι, της λέω. Να πάμε παρέα. Έτσι, χωρίς να έχει δείξει εκείνη κάποιο άλλο σύμπτωμα. Και χωρίς να έχουμε. Στο καμαρίνι. Δεν έρχεσαι, αύριο θα πάω εκεί. Έρχεσαι. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ο κουμπάρος σου το έχει το διαγνωστικό αυτό κέντρο που θα πάω, λέω. Και ήρθε και πήγαμε παρέα. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή έγιναν οι πρώτες οι εξετάσεις, είδαν κάποια πράγματα οι τότε εκεί πέρα οι γιατροί. Μετά της είπα να ξανακάνει εξετάσεις. Και μετά και από τις δεύτερες εξετάσεις. Δεν της έλεγαν ακριβώς τι συμβαίνει. Τα είχαν πει στον κουμπάρο της και εγώ μου τα είχαν πει και σε μένα. Της λένε, επειδή εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ψέματα, της δεν θέλουν να της το πούνε. Έτσι, και μάλλον να ειδοποιήσουμε τον γιατρό σας, να ξέρω εγώ και αυτά. Και έτσι έγινε και το πρόβλημά της ήταν ότι την είχε πιάσει ένα άγχος και αυτό, και θα κατέβαινε Αθήνα δηλαδή. Και τα παιδιά θα μείνουν χωρίς δουλειά και έτσι το ένα και το άλλο. Και της λέω, εντάξει, ρε, αν δεν μπορούμε να παίξουμε, εντάξει, τι να σου πω, δεν θα παίξουμε, θα χάσουμε όλη μια εβδομάδα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Το νιώθε, ήξερε ότι πλησιάζει το τέλος, ας πούμε. Ναι, ναι, το ήξερε. Πάμε πάλι στα δικά σας. Έχετε κάνει, λοιπόν, θέατρο, έχετε κάνει τηλεόραση, έχετε κάνει κινηματογράφο. Έχω βέβαια παίξει και με άλλες πρωταγωνίστρες, έτσι, σπουδαίες. Εννοείται. Απλά η Τζέννη και η Αλίκη ήταν, ναι, λέμε, και ήταν και τα αστέρια τα μεγάλα των χρόνων. Μία από αυτές τις πολύ όμορφες πρωταγωνίστρες που είχατε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα, είναι και η Μπέτη Λεβανού. Η Μπέτη που κάνουμε. Που την ξανασυναντάτε τώρα μαζί. Στο άκουσμα ότι θα ξαναβρεθείτε μαζί. Ναι, ναι. Κοίτα, είμαστε αγαπημένοι. Την είχα δει, που είχε παίξει, όσες φορές είχε παίξει στο θέατρο, την έβλεπα. Είχαμε μια έτσι επαφή. Όχι να κάνουμε παρέα αυτά. Εντάξει, παντρεύτηκε μετά, έκανε το παιδί της, είχε τα δικά της γυναίκα, οκ. Okay. Αλλά είχαμε πάντα έτσι, είμαστε αγαπημένοι. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Τώρα κάνετε το ζευγάρι πάλι. Μιλάμε για το σύριαλ του Α, το Έρωτας Μετά. Το σύριαλ, ναι, αυτό του Α που παίζεται τώρα, το Έρωτας Μετά. Που είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε ένα γιο μεγάλο και δύο εγγόνια. Αλλά είμαστε σε μια σύγκρουση χαρακτήρων και το κλασικό του ζεύγους που λέμε μετά από κάποια χρόνια όπου αρχίζουν τα θέματα και βγαίνουν στην επιφάνεια. Ξέρω ότι θα πάθετε κάτι σοβαρό στα επόμενα επεισόδια. Εάν είναι να το πάθω, θα το πάθω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω. Το ναι σε αυτή τη σειρά, τι σας έκανε να το πείτε? Γιατί πλέον είστε ένας πάρα πολύ εμπειρός ηθοποιός και δεν ξέρω κιόλας εάν τελικά αγαπάτε περισσότερο το θέατρο ή την τηλεόραση. Έχω την εντύπωση ότι αγαπάτε περισσότερο το θέατρο. Το θέατρο αγαπάμε. Το θέατρο. Τηλεόραση κάνω αραιά και πού. Προτιμώ να κάνω, εφόσον έχω θέατρο, προτιμώ να κάνω ένα στυλ γκεσταριλίκι που λέμε σε κάποιο σύριαλ. Να κάνω, ας πούμε, δηλαδή έναν βοηθητικό ηθοποιό πρωταγωνιστή, έτσι, όπως εδώ, στο σύριαλ αυτό, όταν έχω θέατρο. Δεν θέλω πολύ πράγμα, γιατί δεν μ' αρέσει και δεν μπορώ να δουλεύω 10 ώρα και 12 ώρα καθημερινά και μετά να έχω και παράσταση. Mm-hmm. Και έτσι κάνω μικρά πράγματα, άρα προτιμώ. Άρα δεν θα είστε για
πάντα στο σύριαλ αυτό. Άμα κρατήσει για πάντα, δεν ξέρω, μπορεί να με κάνουν καλά. Επειδή είπατε ότι ήταν εγκαίστο ο ρόλος. Στο θέατρο φέτος θα είσαστε και εμείς δύο τεράστια ονόματα, τεράστιες γυναίκες του θέατρου. Με παίρνει τηλέφωνο Ζούλιας, ο Πέτρος ο Ζούλιας, μου λέει θα ανεβάσω τις Φάλαινες του Αυγούστου και θέλω να κάνεις τον Μαρανόφ που είναι κομμένος γραμμένος για σένα. Και ξεκινήσαμε τώρα και κάνουμε πρόβες στο θέατρο Χώρα. Αυτό είναι του Πέτρου, του Ζούλια το θέατρο. Και δικιά του παραγωγή. Η βάση του έργου είναι δύο αδερφές μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή, μία είναι 86-87, η άλλη είναι 80, ξέρω κάτι τέτοιο. Και στους ρόλους τώρα είναι. Η ρόλη είναι η μία είναι η Τζένι Ρουσέα. Επίσης που είχα συνεργαστεί 5 σεζόν είμαστε ζευγάρι θεατρικά με την Τζένι. Στο θέατρο Μουσούρι, από παλιά χρόνια. Και την άλλη η Έρση Μαλικένζου, που είναι οι κολόνες που λέμε το έργο. Έξι ρόλοι βασικά είναι τα παιδιά. Η Αντουλουνάκη κάνει την τρίτη γυναίκα. Ο Μάκης ο Πατέλης που κάνει ένα υδραυλικό. Τέλος πάντων και ο Γιάννης ο Μαρίνος ένα άλλο ρόλο πιο μικρό. Δεν είναι μεγάλος θίασος, το έργο δηλαδή δεν είναι πολυπρόσωπο. Αλλά ξέρεις, είναι ένα έργο που μπορεί στην αρχή να φαίνεται ότι απευθύνεται σε μια ηλικία ή από μια ηλικία και πέρα, επειδή είναι οι πρωταγωνίστριες μεγάλες σε ηλικία, αλλά αν το δει νέος, θα κολλήσει. Είμαι σίγουρος θα κολλήσει. Πότε ξεκινάτε? Λέμε να ξεκινήσουμε 18 Οκτώβρη. Εμένα ο ρόλος μου, εντάξει, έχω ξετρελαθεί, μου αρέσει γιατί έχει πολλά δικά μου πράγματα. Μια καλή αφορμή λοιπόν να έρθουμε να σας ξαναδούμε, γιατί σας βλέπουμε και στο Έρωτας μετά μέσα από τη συχνότητα του Α. Ναι. Και πάει και πολύ καλά το σύριαλ. Πάντως, εγώ πολύ το χάρηκα σήμερα που σας είχαμε εδώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και που έτσι μοιραστήκατε πράγματα για εσάς που δεν τα γνωρίζαμε και που ήσασταν έτσι πάρα πολύ ομιλητικός και διάθετος. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό χειμώνα σου. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ.